πρώτος και καλύτερος εκεί ο Σπυρίδης, εκείνος ο οποίος θα ξελασπώσει την αμυντική ενέργεια. Εδώ ο αρχηγός κάνει παιχνίδι στην μπάλα πιο πίσω, θα κλέψει την μπάλα σε πρώτο χρόνο, θα γυρίσει με τη μία πιο πίσω στον Τζαβρά, εκείνος ο οποίος επιτίθεται κατά μέτωπο το σούτ του Κόλκου, η μπάλα περνάει out. Πρώτη καλή, ο Σταυρίδης, εκείνος ο οποίος κοιτάει γήπεδο. Έχει τον Κόλκο μπροστά του να τον επιτηρεί στενά, πετάει την μπάλα δεξιά και σε πρώτο χρόνο για τον Αερανόπουλο. Είναι η κίνηση που βγαίνει στα χαφ και πάλι στο προσκήνιο και αυτή τη φορά ανοίγει χώρο στον Σταυρίδη, ο οποίος του δίνει πλάτες. Δοκιμάζει, δείχνει από μακριά, η μπάλα περνάει out. Κόλκος εκτελεί, μπάλα περνάει στάχη στο Σεβεδίνογλου επάνω. Και από εκεί παίρνει τρεις εκτεθειμένοι που μπορούν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα, κανένας το καταφέρνει. Ο Στόμπ έχει τον πρώτο λόγο, απομακρύνει βέβαια σε πρώτο χρόνο. Για καλό και κακό. Βγαίνει η σέντρα στον άξονα, πρώτη κεφαλιά από τον Μαναβίδη. Η μπάλα γυρίζει πιο πίσω σε πρώτο χρόνο, ανεβαίνει κατά μέτωπον. Θέλει να αποφύγει δύο αντιπάλους, να μοιράσει τη μία στον άξονα, πετάει την μπάλα. Κάβεται στα πόδια του σεντερφόρ και από εκεί πέρα είναι η επέλαση των τριών. Κατεβαίνει και τέταρτος από τα αριστερά και θέλει να ζυγίσει την επίθεση, να σκάψει την μπάλα στην πλάτη της άμυνας, εκείνη στα χέρια. Επαναφορά με τη μία και σε πρώτο χρόνο. Τραβάει παίχτη επάνω, ανοίγει χώρο για τον Χάβρα, δοκιμάσει τη τύχη μακριά, η μπάλα περνάει στα χέρια του. Θα παίξει την μπάλα χαμηλά και πάλι βγαίνει η σέντρα στον άξονα, κεφαλιά, δοκάρι εξ επαφής. Από τον Σταμάτη, κίνηση που βγαίνει και πάλι στα χάφ, ανεβαίνει κατά μέτωπον θέλοντας να υποβεληθεί βέβαια από την ταχύτητά του Σπυρίδης, το Σταυρίδης. Παίζει την μπάλα χαμηλά και εδώ είναι η ευκαιρία για τον Παύλο Μελά να επιτεθεί ορθόδοξα. Είναι 4, είναι 5 με 4. Μεγάλη ευκαιρία που πάει να βγει. Κόλκος, Αβλασάρη και δεν χάνεται με τίποτα. 1-0 ο Παύλος Μελάς, Κωνσταντινίδης. Ήταν η ευκαιρία με 5 αμυντικούς απέναντι σε 4 επιθετικούς να πετάξει την μπάλα στην πλάτη της άμυνας, να πεταχτεί ο Κόλκος σε προχρόνο, να απομακρύνει ο Σεβεδίνογλου, να γυρίσει επιτυχημένα βέβαια στον Κωνσταντινίδη ο επιθετικός, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Παύλος Μελάς. Κόρνερ για τον Παύλο Μελά. Παύλος Μελάς, ο οποίος δεν καταφέρει τα όπλα, κυνηγάει μέχρι στιγμής ένα ακόμη τέρμα στο παιχνίδι. Θυμίζω το σκορ του ημιχρόνου είναι στο 1-0. Η μπάλα περνάει στα χέρια. Με τη μία για τον Ασενίδη. Θα φύγει σέντρα στον άξονα, κεφαλιά και ένα φοβερό γκολ από τον Σταυρίδη. 1-1. Εδώ το κέμπισο από τον Πόπι. Μεταβίβαση στην κορυφή της επίθεσης, θα γυρίσει τη μία στην προθυμένη γραμμή και είναι με μοναδική ευκαιρία τώρα πάντα στην περιοχή. Αν το κάνει, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Έχει δώσει τι, πέναλτι. Όχι, είναι φάουλ. Είναι φάουλ στην γραμμή της περιοχής. Πάντα όπως θα είναι εκτελεστή, θα δοκιμάσει, δείχνει του η μπάλα περνάει στα χέρια του Σεβεδίνογλου. Το δυνατό βολέ. Η μπάλα περνάει, αν σκάσει το τρίτο πράγμα θα είναι δύσκολα. Μεγάλη φιά πάει να βγει τα Βλασάρη. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Όσο από μηχανίστε, όσο Φιλιππίδης. Κλέβοντας την πρόκριση της καθυστερής του παιχνιδιού. Δεν το περίμενε κανένα η μπάλα, έκανε ένα πρόστιχο γκέλ μπροστά από τον Πόπι. Κατέληξε στα πόδια του Φιλιππίδη, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο οποίος ανεβάζει τροφές για τον Παύλο Μελά. Την πετάει στο πρόσωπο της άμυνας, μπάλα περνάει με τη μία μεταβίβαση στα αριστερά για τον Κωνσταντινίδη. Κοινός ο οποίος του βίνει πλάτες είναι ο Τσουκαλίδης, ο Γιώργος ο οποίος παίρνει το κοντρόλ μπροστά από δύο αντιπάλους, κάνει την μπάλα στην πλάτη της άμυνας, νέχασε το παιχνίδι, μπάλα περνάει στα χέρια του Σεβεδίνογλου.